Πάμε ξανά. Γεια σας. Τι κάνετε, επέστρεψα. Σας έλειψα. Γιατί εσείς μου λείψατε και όχι μόνο το κοινό και εδώ το συνεργείο μου λείψατε. Σας έλειψα. Α, ωραία. Ευχαριστώ για αυτό το αυθόρμητο. Θα σας αγκάλιαζα, αλλά έχουμε COVID και έχω μια καλή δικαιολογία να μην χρειαστεί να πω ότι σας αντιπαθώ. Λοιπόν, σήμερα επιστρέψαμε και τα hero product μας, hero products, όχι θα βάλω ελληνικό γιατί είναι σε ελληνική άλλη. Το hero product μας είναι τα t-shirt ή όπως μου είπαν μέσα ότι τα λένε οι νέοι, tees, T-E-E-S, καλά τα λέω. Γιατί κάθε φορά που πάω να πω κάτι που λένε οι νέοι νιώθω 70 ετών. Φαίνομαι 70 ετών. Ναι, φαίνομαι και 70 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα t-shirt μας. Ξεκινάμε με ένα floral, το οποίο είναι ωραίο από μόνο του, αλλά όταν το φοράω εγώ, καταλαβαίνετε, ο πύχης ομορφιάς του ρούχου ανεβαίνει. Δραματικά. Ανέβηκες πάνω να δείξεις τον πύχη, ε. Αυτό το πολύ ωραίο t-shirt λοιπόν, το οποίο το συνδύασα με ένα παντελόνι εγώ, έτσι, το φέραμε συνδυαστικά παρότι είναι το hero product μας και ένα πολύ ωραίο παντελόνι cargo, το οποίο έχει τσέπες εδώ. Θέλω να επιχειρήσω να φέρω κάτι τώρα εγώ σαν μόδα. Πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα με τα χέρια εδώ δεν είναι cool, ε? Το είχα φανταστεί το μυαλό μου ότι θα ήταν λίγο cool, ότι αράζω. Δεν, όχι, τίποτα, μόνος μου. Λοιπόν, εγώ σήμερα σε αυτό το βίντεο θα πλασάρω αυτό το στυλ και να το δείτε που μετά θα κυκλοφορήσει. Και θα μπορείτε να έρθετε και να ανατρέξετε σε μένα ότι το έφερα πρώτος. Και μετά από αυτό το all over printed t-shirt, χρησιμοποίησα λίγη από την οξφορδιανή προφορά μου. Προσπαθώ να μην την κάψω σε λίγες δόσεις και καλές. Πάμε στο επόμενο t-shirt, το οποίο spoiler alert είναι αυτό. Να το λοιπόν το επόμενο t-shirt, σπαρταράει, δείτε το, το λιγουρεύεστε. Όσο μιλάω, εσείς το παραγγέλνετε. Είναι το καλύτερο t-shirt που είδατε σήμερα. Ίσως γιατί έχετε δει μόνο ένα. Πού να δείτε και τα υπόλοιπα. Τι βλέπετε, είναι σαν κάτι στον οφθαλμίατρο που είναι η κάτω-κάτω γραμμή στους πίνακες που δεν ξέρεις ακριβώς τι βλέπεις. Για πείτε, για παίχτε λίγο στοιχήματα και μαντεψιές. Τι σχέδιο είναι. Επτά. Α, μαντεύεις στον οφθαλμίατρο. Νόμιζα ότι είδες εφτάρια εδώ πάνω και λέω δεν είναι καλά αυτός. Άλλος. Κεράσια. Πίνικες. Θα ήταν ωραίο να είχα απάντηση, αλλά δεν έχω ιδέα. Ναι, είναι κάτι patterns τέλος πάντων. Α, ωραία, ψεύτικα. Αυτό είναι λοιπόν το t-shirt, εξαιρετικό, συνδυάζεται φοβερά και με το παντελόνι από κάτω, μπλε μπλε, εδώ πέρα έχουμε παίξει φοβερή φασούλα. Και ξέρεις τι, όταν τα ρούχα είναι τόσο καλά και δείχνουν τόσο ωραία πάνω, δεν έχω και τι να πω, γιατί πουλούνται μόνο τους πάνω. Πού θα το φορούσες αυτό το στυλ? Θα το φορούσα, άκου. Κάνουμε ένα project με τη Funky Buddha, όπου πάω και δείχνω ρούχα. Εκεί θα το φόραγα αυτό, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και ταιριαστό για εκεί. Όπως και το φόρεσα δηλαδή, μη σου πω. Και για χαλαρό καφεδάκι και για πιο τσιτωμένο καφεδάκι. Είναι για όλες τις κατηγορίες καφεδακίου. Είναι μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μπλούζα. Δηλαδή, αυτό το t-shirt το φόραγα. Βασικά θα το πάρω σπίτι μου. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν κοιτάνε από μέσα από την εταιρεία. Το πήρα. Γεια σας! Δεν είπαν τίποτα, εντάξει. Και αφού είδαμε τα all over printed και είδατε έτσι δύο να έχετε μια καλή εικόνα, πάμε να αλλάξουμε κατηγορία t-shirt με το 1, με το 2, με το 3. Το πετύχαμε, ε, φοβεροί είμαστε, μπράβο, μπράβο. Όσκαρ μοντάζ σε εμάς θα πάει φέτος. Αυτό είναι το t-shirt, το επόμενο το οποίο μου είπαν ότι είναι ένα graphic, είναι graphic t-shirt. Αυτό το t-shirt είναι, πιστεύει ότι είναι επίπεδη, ότι το ψεκάζουν και τέτοια είναι από αυτά τα t-shirt. Είναι graphic γιατί έχει graphics πάνω και είναι, δείτε τι ώρα που είναι. Αυτό επίσης είναι ένα t-shirt που θα πάρω, να ξέρετε, ενημερώνω εγώ μέσα. Έτσι δεν είναι. Είναι άσπρο, φοράω πολύ άσπρα t-shirt. Είναι κάτι που νομίζω νιώθω πως θέλατε να ξέρετε για μένα. Αυτό σας το είπα. Ανοίγω τα χαρτιά μου σήμερα εδώ πέρα, αποκαλύψεις μεγάλες. Αυτό το παντελόνι είναι χρώμα stone, μου είπανε μέσα και. Κάποια στιγμή ρε παιδιά, εντάξει το είπαμε, μία το είπαμε δύο, ότι εντάξει εμείς οι άντρες ξέρουμε πέντε χρώματα, αυτό το κλισέ, αλλά τώρα δεν υπάρχει χρώμα stone, έτσι. Δηλαδή πρέπει λίγο να είναι wishful thinking εδώ πέρα. Είδα κάτι μου θύμισε πέτρα. Δηλαδή, δεν ξέρω, θέλει πολύ αυτοπεποίθηση για να δεις κάτι που σου θυμίζει κάτι άλλο και να πεις θα το πω σαν αυτό και πλέον είναι επίσημο χρώμα. Εγώ δεν έχω τέτοια αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό είναι χρώμα stone, κρατήστε αυτό από μένα. Φεύγουμε λοιπόν από τα graphic t-shirts και πάμε να δούμε logo t-shirts, όπου είναι t-shirt με logo. Ευχαριστώ. Επιστρέψαμε, όπως μπορεί να είδατε οι πιο παρατηρητικοί.
Το t-shirt που φόραγα πριν είναι τώρα εδώ, αυτό που ήταν πριν εδώ είναι πάνω μου. Αυτό δεν είναι λες και έκανε κάτι και το κρέμασαν για παραδειγματισμό. Funky t-shirt που εντελώς συμπτωματικά είναι και το brand μας. Είμαι και εγώ funky τύπος, οπότε μια πολύ ωραία σύμπτωση εκεί πέρα. Το χρώμα συμφωνούμε όλοι ότι αναδεικνύει το πρόσωπό μου, έτσι. Ήμουνα σε ομορφιά να βάλω ένα 12 στα 10, πήγα στο 14. Θα τέριαζε πάρα πολύ ωραία και με αυτό εδώ το μαγιό που βλέπετε εδώ δίπλα. Μπορεί να ρίξω το σκηνικό, αλλά εγώ θα τα βάλω δίπλα-δίπλα, Φανταστείτε με τώρα στην παραλία έτσι. Θα το φόραγα, αν και εγώ κάνω γυμνισμό, είναι η αλήθεια, κακά τα ψέματα. Να μια εικόνα που κανείς δεν θέλει να έχει πλέον. Όχι, ας σοβαρευτούμε λίγο, είμαι πάντα ντυμένος, πάω με ζιβάγκο και κάνω μπάνιο, ήθελα να το πω έτσι, να φύγει από τη μέση αυτό. Έχω πει για όλα τα t-shirt μέχρι στιγμής ότι θα τα πάρω. Θα αφήσω αυτό παραπονεμένο? Δεν νομίζω. Αυτό λοιπόν είναι στην κατηγορία των logo t-shirts, όπου όπως σας εξήγησα και πριν, πάρτε χαρτί και μολύβι γιατί γίνεται περίπλοκο αυτό. Είναι τα t-shirt που έχουν logo πάνω, το logo της Funky Buddha. Επίσης είναι ένα t-shirt full καλοκαιρινό για τα χρώματα, έντονα χρώματα, φανταστείτε με και πιο μαυρισμένο. Να είχα προλάβει τώρα, φανταστείτε εσείς να είχα κάνει και κανένα μπάνιο. Πάω να βάλω το επόμενο, αυτό ίσως. Αλλάζω παντελόνι. Τι βάζω? Αυτό εδώ. Πάω. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν με ένα μονόχρωμο t-shirt. Αρκετές στάμπες είδαμε. Πάμε λίγο τώρα πιο χαλαρά να δούμε και ένα μονόχρωμο να γουστάρουμε. Το οποίο ρε παιδιά, για βοηθήστε λίγο. Τι χρώμα είναι αυτό? Βλέπω λίγο γκρι. Ναι. Γκρι του πάγου. Ναι, αλλά ο πάγος δεν είναι γκρι. Έχεις δει τον Τιτανικό? Θυμάσαι να είναι γκρι το παγόβουνο. Τέλος πάντων, κάτι λίγο γκρι, λίγο γαλάζιο κάπου εκεί μέσα. Μ' αρέσει. Μου πάει. Παιδιά, δεν μπορώ να λέω μόνο εγώ ότι μου πάει. Πείτε μου κάποιος ότι μου πάει. Τέλειο! Τέλειο! Πέροχο! Τέλεια. Αυτό την επόμενη φορά χωρίς να σας το πω. Θέλω να με εκπλήξετε κάποια στιγμή όλοι μαζί εδώ αυθόρμητα να μου πείτε πόσο πολύ μου πάει. Στο επόμενο t-shirt, έτσι, το σημειώνω. Έχω ήδη ένα της Funky Buddha για τον ψαγμένο φαν που έχει δει όλα τα βίντεο. Αλλιώς γυρίστε και δείτε τα. Φόραγα και ένα αντίστοιχο σολομονί, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν το λέω ακριβώς σωστά το χρώμα, αλλά έτσι μου έχει μείνει στο μυαλό. Που ήταν ίδιο t-shirt σε διαφορετικό χρώμα. Γενικά είναι πολύ ωραία αυτά της Funky Buddha τα t-shirt. Μου κάθονται εξαιρετικά. Δεν το λέω γιατί είναι εδώ και μας ακούνε. Και μάρτης μου. Ο Πέτρος με Funky Buddha δεν μπήκα μέσα. Δικό μου, άσχετο t-shirt. Πραγματικά, με Funky Buddha δικό του, άσχετο t-shirt. Άσχετο t-shirt. Παντελόνι κάργο από κάτω, πολύ άνετο. Γενικά παίζουμε κάργο παντελονάκι από κάτω, πολύ άνετο. Χέρια στις τσέπες εδώ, χέρια στις κάτω τσέπες εδώ που είπα ότι θα πλασάρω αυτό το στυλ και το ξέχασα. Μετά κάτσε να μείνουμε λίγο και σε αυτό. Μπλουζάκι που εγώ προσωπικά θα φόραγα και βράδυ, γιατί έχει μια επισημότητα. Δεν με βλέπετε τώρα και λες, α, από ποια δεξίωση ήρθες στο στούντιο? Είναι λόγω του χρώματος αυτό. Και πάμε να δούμε και... Δυσκολεύομαι να το πω. Κάτσε να πάω εδώ δίπλα λίγο, να ακουμπάω κάπου. Πάμε για το τελευταίο κομμάτι της ημέρας. Είναι δύσκολο, κουράγιο και θα το περάσουμε μαζί. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Κομματάρα δεν είναι. Και αναφέρομαι φυσικά σε εμένα. Αλλά και αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο t-shirt, το οποίο έχει V. Είναι μαύρο. Είναι ένα απαλό μαύρο, θα έλεγε κανείς. Υπάρχει αυτό που λέω, ποιος ξέρει. Το είπα τώρα, πάει. It's out there. Πάρα πολύ, είσαι πανέμορφο. Και εμένα μ' άρεσε. Είσαι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε παιδιά, για τον αφερμητισμό. Ευχαριστώ μια φορά. Τόσες εκπομπές εδώ, επιτέλους το πήρατε πάνω σας. Το φόραγα και βράδυ. Μια καλή πρόταση για νησί είναι η σκιάθος, αλλά και αυτό εδώ είναι μια καλή πρόταση για νησί να το βάλεις έξω να κυκλοφορήσεις αέρινος και νησιώτικος. Τσεπούλα. Τσεπούλα για να βάζεις πράγματα μέσα. Αν είσαι άνω των 60, που πάντα βάζει ένα στυλό, ο πατέρας μου. Στυλό, κατσαβίδι, δεν έχει πιάσει ποτέ του κατσαβίδι, αλλά το έχει εδώ πέρα, μη χρειαστεί ρε παιδί μου. Τσατσάρα, δεν έχει μαλλιά, αλλά η τσατσάρα είναι εκεί ρε. Είναι που λένε ντύσου για τη δουλειά που θέλεις, κατάλαβες. Έχει την τσατσάρα για τα μαλλιά που θέλεις να έχεις, ας πούμε, και έχει εκεί και τα έχει εδώ. Τσακ. Οπότε κάποιος, αν νιώθει ότι θέλει να βάλει εδώ πράγματα, μπορεί. Προσωπική συμβουλή. Ή βάλετε, είναι στυλ, αφήστε το έτσι, μην το καταστρέψετε το ρούχο. Υπάρχει ένα δίλημα πάντα V ή λαιμόκοψη. Θα σας πω που στέκομαι εγώ, μ' αρέσει το V. Για καιρό ήτανε frowned upon, που λένε και οι Άγγλοι, με καλύτερη προφορά από αυτήν. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε το άμορε V, πλέον έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά το V. Το φοράω, δεν μ' αρέσει, θα σας πω το εξής. Έχω την τύχη να μην πετάνε τρίχες παντού. Όταν παιδιά το V, θα σας πω εγώ τώρα, την προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, πάρτε το και πετάξτε το. Αν πετάει τριχούλα, λαιμόκοψη ή πάρτε τριχούλα, γάμα πρόβλημα. Αλλιώς βε, παιδιά. Έχει ένα coolness το βε.
Τώρα εδώ που με βλέπεις έτσι με βέλε, τι cool τύπος είναι αυτός, δεν το λες. Ναι, ναι, ναι. Για πες το μια. Τι cool τύπος είναι αυτός, βρε. Ωραία. Έτσι πιστεύω μέχρι την τελευταία εκπομπή θα σας έχω κάνει πλέον, θα μου ανεβάσετε την αυτοπεποίθηση. Ωραία. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Η ταινία μας για σήμερα. Δίνω πάντα λίγο παραπάνω εγώ σε αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Όμως δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε. Θα επιστρέψουμε με και άλλα βίντεο και από μένα και από άλλα παιδιά εδώ στο κανάλι. Οπότε εσείς να κάνετε subscribe γιατί δεν θα σας τα φέρνει μια ζωή ο αλγόριθμος. Κάντε εκεί ένα subscribe να έρχονται κιόλας. Μη σας κυνηγάμε, ξέρω εγώ, με τον αλγόριθμο να σας τα πετάμε στα suggested, ας πούμε. Ξέρετε πόσα λεφτά δίνουμε για να τα χορηγήσουμε. Κάντε ένα subscribe να έρχονται πια. Εσύ ειδικά, Γιώργο. Ένας από το σπίτι τώρα. Τέλος πάντων, κάντε subscribe, τσεκάρετε από κάτω, θα δείτε link για να πάτε να δείτε και στα online store τα ρούχα για να μπορείτε να τα παραγγείλετε. Ξανά είχα πει και την άλλη φορά, στείλτε μου να δω πώς σας πάνε. Μου στείλατε κάποιοι, αλλά δεν απαντάω καν. Τα βλέπω όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουν ο Διονύσης Τζαράκης. Σκοπεύω να συνεχίσω να είμαι και μετά από αυτό το βίντεο. Να πω καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Τα λέμε το Σεπτέμβριο. Γεια σας.